εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας. Μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Έλενα δεν αντέχει τις τύψεις για τη δολοφονία του Νόντα, αλλά και που έμπλεξε τον Μιχάλη και την οικογένειά του σε αυτήν την υπόθεση και αποφασίζει να το σκάσει. Ο Μιχάλης προσπαθεί να την στηρίξει και να την βοηθήσει. Ο Αχιλλέας μαθαίνει και αυτός την αλήθεια, μόνη του παρηγοριά είναι η Χριστίνα. Τα σχέδια του Σπυρού προχωράνε κατά ευχή, με μόνη εξαίρεση τον Αντώνη που ανακαλύπτει την παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη. Η Λουίζα συνεχίζει την έρευνά της και συνεχώς ανακαλύπτει νέα ένοχα μυστικά των γονιών της. Η ζήλια του Χρήστου για την Κέλλη θα του βγάλει έναν πιο επιθετικό εαυτό. Η Κορίνα θα βρει για άλλη μια φορά τον Άλκυ στον δρόμο της. Ο Χρήστος, τυφλωμένος από ζήλια, επιτίθεται στον Τάκη και τον χτυπάει, γιατί τόλμησε να αγκαλιάσει την Κέλλη. Στη συνέχεια όμως, ανακαλύπτει ότι είναι εξάδερφος της και κεραυνοβολείται. Η αστυνομία αρνείται να συνεχίσει τις έρευνες για τον θάνατο της Νόρας και η Λουίζα, αποκαρδιωμένη, αποφασίζει να πάει σε γραφολόγο για να διαπιστώσει αν η επιστολή αυτοκτονίας της είναι αυθεντική. Ο Σπύρος θορυβείται και βάζει ανθρώπους να της κλέψουν το αυτοκίνητο και την τσάντα με τα έγγραφα. Ο Μιχάλης με την Κατερίνα περνάνε υπέροχα φτιάχνοντας κέικ. Για την Κουρίνα, ο Άλκης είναι ένα παζλ για δυνατούς ληπτές. Ενώ έχουν βγει για καφέ, εκείνος δέχεται ένα ξαφνικό τηλεφώνημα και φεύγει αναστατωμένος χωρίς καμιά εξήγηση. Στο φωτογραφικό του στούντιο τον περιμένει η Λίβα, μια νεαρή γυναίκα με ένα μωρό. Η αστυνομία ερεύνα τον θάνατο του Νόντα και ο Αχιλλέας εκπαιδεύει τη Μαρία και την Έλενα τι να πούν. Ο Σπύρος κάνει τη Λουίζα να σκέφτεται θετικά για την επένδυση στα ξενοδοχεία Ρομπερτίνι, ενώ καταφέρνει να αφήσει χωρίς όπλα τον Αντώνη απέναντί του. Η Έλενα έχει ξανακυλήσει στον τζόγο και χάνει μέχρι και το βραχιόλιπο της χάρισε η Μαρία. Θολωμένη, όταν ανακαλύπτει ότι η Λουίζα είχε επισκεφτεί το σπίτι τους, θα αποπειραθεί να χτυπήσει τη Λουίζα και τον Μιχάλη με το αυτοκίνητο. Η Λουίζα και ειδικά ο Μιχάλης σοκάρονται με τη συμπεριφορά της. Ο Μιχάλης δεν θέλει να έχει σχέση με μια τέτοια γυναίκα και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει με την Έλενα. Η Χριστίνα με τον Αχιλλέα ζουν τον ερωτά τους με τον φόβο μην τους ανακαλύψει κάποιος, ενώ η Κορίνα συνεχίζει να προβληματίζεται από τη συμπεριφορά του Άλκη. Η Λουίζα έχει δώσει το αντίγραφο της επιστολής της Νόρας σε ειδικό γραφολόγο και παίρνει την απάντηση που περιμένει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.